centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παπαλάβρο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς, φαντάζομαι και όπως όλοι μας, πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα. Και περιμένουμε πώς και πώς τη στιγμή που και στο νοσοκομείο μας σιγά σιγά θα αρχίσει η επαναλειτουργία κλινικών. Να ξαναδούμε δηλαδή πολύ σύντομα την μευτική κλινική στο νοσοκομείο της Καστοριάς, παραδείγματος χάρη, και να μην έχουμε αυτά τα θέματα. Κύριε Νατσούλη, δεν έχει μπει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα λειτουργήσουν τα διάφορα τμήματα, λόγω του ότι είναι δύσκολο, πώς να πω, να στηθεί και να ξαναστηθεί δηλαδή. Πάντως, το τμήμα. Από γιατί... τα άλλα κρούσματα πάμε καλά, 20 μέρες χωρίς. Όχι, όχι, σε αυτό ναι, πάμε πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Να αρχίσουμε να το προγραμματίζουμε λοιπόν σιγά σιγά. Εννοείται ότι γίνονται αυτές οι ενέργειες για την επόμενη μέρα. Τώρα, μάλιστα, όσον αφορά το θέμα για το οποίο μάλιστα συζητάτε, υπήρχε ένα πρόβλημα με το... Είχαν τελειώσει τέλος πάντων τα αντιδραστήρια, ναι, του μηχανήματος που κάνει τα τεστ ανίχνευσης για κορονοϊού. Α, το νέο μηχάνημα στην Κοζάνη. Νομίζω προμηθεύτηκαν χθες ή προχθές. Προχθές το βράδυ, μάλιστα, εγώ σήμερα το πρωί ενημερώθηκα από τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον κύριο Τοπαλίδη, και ήδη δόθηκαν αποτελέσματα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πλέον, αλλά τονίζω το εξής. Άρα λοιπόν, εδώ τι λέμε σε αυτή την περίπτωση. Αυτό θέλω να πω. Ότι όσοι χρήζουν, όσοι έχουν την ανάγκη να κάνουν τεστ κορονοϊού, είτε για να γεννήσουν είτε για το οποιοδήποτε άλλο λόγο, βρίσκονται σε ευπαθή. Όχι για το οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αυτό θέλω να πω. Μισό λεπτάκι. Θέλω να κάνω μια εγχείρηση και πάλι δεν πρέπει να έρθω. Εννοείται. Αλλά όχι το στυλ ότι εγώ αύριο ανοίγω το μαγαζί μου και θέλω να ξέρω αν έχω κορονοϊό ή αν έχω. Εντάξει, όχι για να απλά να βγω από την απορία που λέμε. Όχι για να βγω από την απορία. Ναι. Ακριβώς. Είμαστε στη φάση ακόμα, δεν είμαστε στην Καστοριά. Και, δηλαδή το μηχάνημα της Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι σε φάση ακόμα το να κάνει ιχνηλάτηση. Ναι. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να καλύψουμε τις ευπαθείς ομάδες ή άτομα που χρήζουν τέλος πάντων περαιτέρω νοσηλεία και πρέπει να κάνουν τα τεστ, ναι, δηλαδή νοσηλεία λέγοντας κοίηση, επεμβάσεις κτλ. Λοιπόν, άραγε αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να καλυφθούν και αν πάνε στο νοσοκομείο πρωινές ώρες 9 με 11, συνήθως μέχρι το απόγευμα, δηλαδή αν πάνε σε αυτή την ώρα, ναι, να γίνει ας πούμε... αυτή την ώρα και δίνω το τεστ του, ναι, δείγματος, ναι, ναι, την ίδια μέρα αν όλα, όταν όλα πηγαίνουν καλά ας πούμε, την ίδια μέρα το απόγευμα υπάρχουν και τα αποτελέσματα. Άρα μισό λεπτάκι. Τώρα, όπως είναι η περίπτωση του φίλου μας του Λάζαρου που μας έδωσε την αφορμή να συζητήσουμε αυτό το θέμα, ή μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει χείριση τώρα του... να πάει η σύζυγος όμως, τώρα να πάει τώρα εκτήρια. Γιατί έλειπαν αυτά τα τεστ από το μηχάνημα της Κοζάνης. Εντάξει, οπότε... δεν τελειώνουν σε μια μέρα, κύριε Νατσούλη. Αν πάει αύριο το πρωί, σας είπα. Εντάξει, 9, δεν λέω. 11, θα ενώ τώρα, ενώ καταλαβαίνετε ποια είναι η ναι, για ναι, να μην ναι, το ναι, καθυστερεί, ναι, όσο γίνεται ναι, νωρίτερα. Πάει λοιπόν, κάνει το τεστ. Το απόγευμα θα έχεις και τα αποτελέσματα στο χέρι σου για να μπορείς μετά με αυτό το χαρτί να πας στο νοσοκομείο των Γρεβενών και να γεννήσεις. Συνήθως το έτσι γίνονται πολύ γρήγορα, δηλαδή δίνουν τα αποτελέσματα αυθημερών. Διευκρινίστε μας κάτι μέρα, ακόμα. Χρειάζεται ναι, ένα τεστ ή διπλό τεστ αρνητικό κορονοϊό για να μας βάλουν σε νοσοκομεία? Δεν είμαι γνώστης αυτής της... Νομίζω παλιότερα χρειαζόταν δύο μας είχαν πει, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει το ένα. Θεωρώ ότι τώρα που είμαστε σε μία περίοδο ας πούμε πιο χαλαρή, σύνουσα, ναι, μπορεί να φτάνει και ένα, και ένα, δεν ξέρω. Ωραία. Δεν είμαι, αυτή τη στιγμή δεν είμαι άρα, έτοιμος να το απαντήσω. Το τεστ αυτό γίνεται για τις γυναίκες που θέλουν να γεννήσουν και για τους ανθρώπους που θέλουν να εγχειριστούν σε άλλα νοσοκομεία. Και ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να πάνε να κάνουν θεραπείες. Οι θεραπείες και τα λοιπά. Μπράβο, ναι, ναι, σωστό και έτσι αυτό. Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν για τις ευπαθείς ομάδες γενικότερα. Για τις ευπαθείς ομάδες. Ναι, που χρήζουν τέλος πάντων μετακίνηση σε άλλα νοσοκομεία για να κάνουν τις θεραπείες τους. Ζητάνε όλα τα νοσοκομεία τεστ για να δεχτούν κάποιον? Ορίστε. Ζητάνε όλα τα νοσοκομεία τεστ για να δεχτούν κάποιον? Θεωρώ πως ναι.
Είναι ακόμα, είμαστε ακόμα σε αυτήν την φάση. Γιατί είχαμε παρατηρηθεί στον καιρό, γι' αυτό το ρωτάει η Έλενα τώρα, γιατί είχε παρατηρηθεί στο πικ της κρίσης ότι κάποια νοσοκομεία μπορεί να σε έβαζαν μέσα, κάποια επέλεγαν να μην σε βάλουν καθόλου μέσα. Γι' αυτό. Κύριε Νατσούλη, είχαν γίνει κάποια τέτοια, τέλος πάντων. Είχαν γίνει. Δυστυχώς. Είχαν γίνει. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι τώρα σας λέω με τώρα αυτή όμως, τη διαδικασία. Όλα τα νοσοκομεία θέλουν τεστ. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση κάποιο νοσοκομείο να μην θέλει τεστ? Δεν νομίζω, κύριε Νατσούλη. Όλα νομίζω, θέλουν ότι τεστ. Νομίζω ότι είναι μέσα στις οδηγίες του ΕΟΔΗ πλέον ότι όλα θέλουν τεστ. Άτομα τα οποία, ασθενείς οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα νοσοκομείο για νοσηλεία, πρέπει να γίνεται το τεστ. Κάτι ακόμα, κύριε Παπαλαβρό, είπατε ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση για να επαναλειτουργήσουμε την μευτική ή άλλες κλινικές στο νοσοκομείο. Είναι όμως τόσο μακρύ αυτό το διάστημα? Δηλαδή, πιστεύετε ότι θα είναι παραπάνω από ένα μήνα? Πιστεύετε ότι μπορεί να φάμε δηλαδή και το καλοκαίρι ακόμα για να μπούμε σε μια σειρά? Όχι, δεν νομίζω ότι. Για να μην τρομάξουμε εδώ και τους φίλους. Όχι, προς Θεού. Εάν τα πράγματα πάνε με ομαλό τρόπο, έτσι, ναι, και δεν έχουμε κάποιο πισωγύρισμα και κάποια έξαρση, ναι, πάλι λόγω της άρσης των μέτρων, απαγορευτικών μέτρων. Ναι. Τύπο Γερμανίας λέω, να μην έχουμε κάποια έξαρση, έτσι. Θεωρώ ότι θα μέχρι τέλος του μήνα θα ανοίξουμε. Μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλη Μαΐου. Μάλιστα, ωραία. Θεωρώ ότι ναι. Μιλάτε για όλες τις κλινικές. Θα δούμε νοσοκομείο όπως το είχαμε το Φεβρουάριο? Αυτό δεν είμαστε ακόμη σε θέση να το γνωρίζουμε, γιατί πρέπει να υπάρχει μια, πρέπει να πάρθει τέλος πάντων και η γνωμοδότηση των διευθυντών όλων των τμήματων για να δούμε σταδιακά πώς θα ανοίξουν. Αυτό που η εκτίμηση είναι όμως ότι τέλη Μαΐου θα είμαστε σε έναν καλό δρόμο, ας το πούμε έτσι. Έτσι ακριβώς. Θα είμαστε σε έναν καλό δρόμο τέλος Μαΐου. Και κάτι τελευταίο, κύριε Παπαλάβρο, μια και μιλάμε για τα τεστ. Έχουμε ακούσει για κινητές μονάδες που θα κάνουν μαζικά τεστ. Έχουμε κάποια ενημέρωση θα γίνει αυτό με την Καστοριά? Αυτό δεν έχω ακόμα, δεν έχουμε ακόμη κάποια. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάποια ενημέρωση. Εσείς είστε διοίκηση στο νοσοκομείο, αν δεν έχετε εσείς, ποιος θα έχει, εγώ? Δεν έχω, γιατί δυστυχώς λόγω προσωπικού προβλήματος αυτές τις μέρες λείπει και ο διοικητής και δεν έχουμε ενημερωθεί για όλα τα θέματα. Μάλιστα. Κύριε Νατσούλη. Οπότε... είναι... οπότε, ναι, οπότε ίσως να έχει έρθει και δεν το ξέρετε όμως αυτή είναι. Έχω γνώση για τις κινητές μονάδες, ναι, αλλά δεν ξέρω εάν θα γιατί γίνει. Γιατί μας ρωτάνε και γι' αυτό πότε θα έρθουν αυτές τις κινητές μονάδες, ναι, στην Καστοριά και πώς θα γίνεται το τεστ με αυτές τις κινητές μονάδες επίσης. Έτσι ακριβώς. Και εκεί πιθανολογώ ότι θα υπάρχει μια προτεραιότητα σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, έτσι. Ανάλογα την επικίνδυνοτητα. Έχει ενδιαφέρον όταν θα έρθει η Καστοριά, ναι, κινητή μονάδα, πώς θα γίνεται και ποιοι θα κάνουν το τεστ. Ποιοι θέλουν να το κάνουν. Ποιους θα βάλουμε να το κάνουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς. Ναι, αυτό σας λέω. Από ό,τι έχω διαβάσει γενικά δημοσιεύματα, εφημερίδες και στο διαδίκτυο, ότι θα γίνει μια εχνηλάτηση σε ομάδες που θεωρούνται τέλος πάντων υψηλού κινδύνου. Μάλιστα. Τώρα θα δούμε το πρωτόκολλο, τέλος πάντων, θα δούμε με το πρωτόκολλο πώς θα διεξαχθεί, okay, τέλος πάντων, αυτή η χνηλάτιση. Κύριε Παπαλάμπρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Αν έχουμε νεότερα για τα μαζικά τεστ και την κινητή μονάδα, κάντε μας ένα τηλέφωνο, σας παραγαλούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μας αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.